Τάσο, την πρώτη μέρα της δίκης, πριν ξεκινήσει το δικαστήριο, επιτέθηκε στους συγγενείς της κατηγορούμενης. Τι ήταν εκείνο που σε εξόλυσε τόσο πολύ και οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη? Εμείς, ενώ φτάσαμε εκεί πέρα στο δικαστήριο, συναντηθήκαμε μετά από 5 λεπτά με τους συγγενείς της κατηγορουμένη και άρχιζε και έβριζε ο πατέρας της, μας έβριζε, θα σας φτιάξω εγώ, θα σας τακτοποιήσω, θα σας κάνω, και τρελάθηκα εγώ εκείνη την ώρα. Εν τω μεταξύ μας είχαν φέρει και τη μικρή, 12 χρονών κοριτσάκι, να μας δείξουν τι. Μας την δείχνανε κιόλας, μας την βγάλανε και δείχνανε τη μικρή, σαν ασπίδα. Σε εξόργησε δηλαδή η πράξη τους να τραβήξουν τη μικρή έξω και να σας τη δείχνουν? Ναι. Τρελάθηκα πάρα πολύ με τη μικρή. Την βγάλανε επίτηδες για να τη δούνε και να μην κάνουμε τίποτα εμείς. Τι θέλετε, τι θέλετε! Γιατί θεωρείς ότι την έφεραν στο δικαστήριο τη μικρή? Για ασπίδα. Αυτό τους ένοιαζε, δηλαδή το μικρό κορίτσι να μην μιλήσουμε εμείς, να μην τους κάνουμε τίποτα για τη μικρή, γιατί ξέρει ότι μας πονάει αυτό. Είστε πρώτα ξαδέλφια? Με την μικρούλα, με την κόρη της κατηγορούμενης. Θείου μου. Πόσο καιρό έχεις να τη δεις? Είχα να τη δω 1 χρόνο, ενώ είμαστε δίπλα τα σπίτια. 1 χρόνο, γιατί λέει ότι τη βρίζουμε τη μάνα της, την κατηγορούμε εμείς άδικα και δεν μας τη φέρνουν. Τι σε εξοργίζει περισσότερο από όλη την κατάσταση? Που δεν μιλάει κανένας. Αυτό με νευριάζει πάρα πολύ. Δεν βγήκε ένας να μιλήσει. Και η ίδια να πει ότι ναι, εγώ το έκανα, τελείωσε, να τα πάρει πάνω της όλα. Τη στάση της κατηγορούμενης την πρώτη μέρα της δίκης, πώς την είδες, την εικόνα της? Πολύ ψυχρή, δεν μίλαγε καθόλου, μας κοίταγε με κοφτές ματιές, να δει ποιοι ήρθανε και τι έγινε. Τίποτα, ούτε ένα δάκρυ, ούτε κάτι να πει, να δείξει στεναχωρημένη, δεν το έκανα εγώ, τίποτα, έδειξε δύναμη πάνω της, ξαναλέει ότι εγώ το έκανα, ναι. Φάνηκε πάρα πολύ. Τι περιμένεις να ακούσεις την τελευταία μέρα της δίκης? Περιμένω να ακούσω το ισόβια. Αυτό θα με ευχαριστήσει πάρα πολύ για όλα όσα κάνανε στο θείο μου. Αυτό μόνο. Έχεις έτσι πολύ ένταση μέσα σου. Πολύ, πολύ. Θέλω να πληρώσουν για ό,τι μας κάνανε. Αν ζούσες σήμερα και έβλεπε το κοριτσάκι του έτσι να κλαίει, τι θα έλεγε, δηλαδή πώς θα αντιδρούσε? Θα είχε τρελαθεί. Δεν θα ήθελε καν. Είναι ένα ανήλικο παιδί. Απορώ ποιος το κάλεσε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε δικαστήριο. Αυτό αφορά εμάς, την οικογένεια και μεγάλους ανθρώπους. Τώρα το μικρό κορίτσι να κλαίει στο δικαστήριο και να ορίεται, είναι λίγο τρελό. Άρα αυτό ήταν που σε εξόργησε και σε έβγαλε εκτός σε αυτού? Ναι, πάρα πολύ. Όταν την είδα να κλαίει, τρελάθηκα.